lesson 115 on page 196. Last time we did the Μετά τον Αγίον Ανάπαυσον Χριστέ. Ήτος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα λεό σου δεόμεθά σου επάγουσον και ελέησον Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού. And the priest says the names. Και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα λέει του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, πρα Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε, του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, in the name. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτημα των παραυθού πραχθέν εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκε στην άνθρωπος ως ζήσετε, και ούχα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώναν και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου, in the name. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδερφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδερφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδερφέ ημών. And then the priest says, Aeonia chants Aeonia Imnimi once, and the first chanter then the second time. Nega ga ke di bu ga di ga bu ba ga ga ke di Και ζω και διγα διγα αιωνία ημνήμη αιωνία Μνήμη αιωνία αυτών η μνήμη. And the Vita chanter, the second chanter, says it for a third and final time. It's pretty much the same thing, except for the final cadence. Aeonia imnimi. Aeonia
αυτόν η μνήμη. And this is the end of the actual memorial service, okay? And this is signified by these lines that I have. Next time we're going to, actually, next time I'm going to spend some time explaining where you can find the declinations of these nouns at the end of the appendix. So let's do that next time so it doesn't take too long for this lesson. Thank you. See you next time.